Ερχόμαστε στο Ηράκλειο να αναφερθούμε και να κλείσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής μας με τον Παγκρίτιο Μαθητικό Διαγωνισμό Διηγήματος με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή. Πήγα να πω βέβαια 200 ετών, καθώς 1821-2021 είχαμε τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 21. Πάμε στην κυρία Χριστίνα Χατζιαδάμ. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλά εσείς. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Δική μας η χαρά, υποχρέωσή μας. Ξέρετε, τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Μια αξιέπαινη προσπάθεια, με αφορμή και τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή, να μας πείτε κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες. Πότε ξεκινά η υποβολή των συμμετοχών, πότε ολοκληρώνεται? Ωραία. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Σύλλογος Αλατατιανών Ηρακλείου ουσιαστικά με αυτή τη δράση ξεκινάει μια σειρά δράσεων ως ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους εκείνους τους Έλληνες που θυσιάστηκαν μπροστά στη μεγάλη ιδέα, σε όσους άφησαν πίσω τα ελληνικά χώματα αιώνων και ως πρόσφυγες στον κυρίως ελλαδικό χώρο ξαναζωντάνεψαν τον ελληνικό πολιτισμό με τα ήθη, τα έθιμα και τις αξίες τους. Σε όλους αυτούς που μέσα από βολίες κατάφεραν να εξελιχθούν σε ένα σημαντικό κομμάτι της τότε ελληνικής κοινωνίας και μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες να μεγαλουργήσουν αντάμα και να παραδώσουν την Ελλάδα που γνωρίζουμε σήμερα. Μια χώρα με πολιτισμό, ενωμένη και μια χώρα που αντέχει, υπομένει όλες τις ανεξότητες και βγαίνει πάντα ακόμα πιο δυνατή. Ο βασικός στόχος είναι αυτός. Ναι, γι' αυτό το λόγο λοιπόν προχωράτε γι' αυτό, και, στην, λοιπόν, και εμείς, στο μαθητικό διαγωνισμό. Ξεκινάμε με τον μαθητικό διαγωνισμό, απαιτησμό. Απευθύνεται σε μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου. Ναι. Οι μαθητές μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά διατηρώντας στη μνήμη την ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού, να εμπνευστούν από όλο το μεγαλείο του, από αυτό τον πολιτισμό και να γράψουν ένα διήγημα από 800 έως 1500 λέξεις. Ο διαγωνισμός ουσιαστικά αρχίζει σήμερα και έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τα διηγήματά τους σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού έως τέλος Ιανουαρίου. Υπολογίζουμε ότι μετά θα πάνε τα έργα σε μια πενταμελή επιτροπή, τα οποία τα ονόματα θα τα ανακοινώσουμε μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Θα αποτελούνται από μια συγγραφέα, δύο μέλη του Συλλόγου Αλατσατιανών και δύο μέλη της Ένωσης Φιλολόγων Ηρακλείου. Το όλο εγχείρημα γίνεται με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Υπολογίζουμε και πως το τέλος Μαρτίου του 2023 θα πραγματοποιηθεί και η αντίστοιχη εκδήλωση για τη βράβευση των παιδιών. Δίνεται τη σκητάλη λοιπόν στη νέα γενιά, αυτό είναι το θέμα. Πρωταγωνίστρια αυτό η νέα είναι το γενιά. Θέμα γιατί... Να μιλήσω. Ναι, η νέα γενιά πρέπει πάντα να παίρνει τη σκητάλη. Γιατί οι νέοι πρέπει να μαθαίνουν την ιστορία, να ματίζονται από αυτήν και να προχωράνε για να έχουμε μέλλον. Για να έχουμε μέλλον ως λαός, να έχουμε μέλλον ως άτομα. Μας είπατε δύο βραβεία, σας διέκοψα. Δύο βραβεία θα είναι σε κάθε κατηγορία. Ένα λάπτοπ και ένα τάμπλετ για τα παιδιά του γυμνασίου, το πρώτο και το δεύτερο βραβείο, και αντίστοιχα για τα παιδιά του λυκείου. Πάλι ένα λάπτοπ και ένα τάμπλετ. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι ο διαγωνισμός είναι παγκρίτιος, ότι θα έχουμε συμμετοχή. Θα πολλά έχετε παιδιά, το μόνο σίγουρο. Θα μπορούν να γράψουν είτε βιωματικά ακούγοντας κάποιες ιστορίες από παππούδες, είτε διαβάζοντας βιβλία μέσα από αυτό να γράψουν κάποια μυθοπλασία ενδεχομένως, να έρθουν όλα τα παιδιά, τα προσκαλούμε να συμμετέχουν, θα πάρουν αναμνηστικό βραβείο συμμετοχής όλοι οι συμμετέχοντες, μηδενός εξαιρουμένου. Και όλο αυτό, μάλιστα, το εγχείρημα πιστεύω ότι θα το υποστηρίξουν και οι καθηγητές, κυρία, μέσα από τα σχολεία. Χατζιαδάμ, ένα μεγάλο μπράβο, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, να βλέπουμε και την εξέλιξη των συμμετοχών. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας ότι αυτή είναι η αρχή μια σειράς δράσεων. Όμορφα, όλοι θα τέλεια απευθύνονται στον κόσμο.
και θα μπορούν να ενημερώνονται και από τα ΜΜΕ και από την σελίδα μας στο Facebook. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ. Να είστε καλά.